από ό,τι διάβασα, το ίδιο σχέδιο. Πετρωτά, ο ίδιος σχεδιασμός. Εκεί, δίκελα κάπου εκεί. Δίκελα εκεί πετρωτά, θα είναι δηλαδή ο σταθμός εγκαταστημένος. Εκεί θα είναι μπροστά. Εκεί θα εκεί, είναι. Εκεί μα θα έχονται δεξαμενόπλια μεγάλα. Εκεί είναι το βάθος της θάλασσας, λέτε, κύριε Παπανικολόπουλε, που επιτρέπει. Τους διευκολύνει και το βάθος της θάλασσας. Ναι. Και από εκεί λοιπόν, από την πλατφόρμα, ξεκινάει μετά η διαδικασία του αγωγού. Υποθαλάσσιος αγωγός που θα πηγαίνει στην Αμφιτρίτη. Που θα βγαίνει από το λιμανάκι κάπου της. Αν δεν κάνω λάθος, το τελικό σχέδιο που είχε προταθεί για τον πετρελαιαγωγό, κύριε Παπανικολόπουλο, ήταν ενδιάμεσα από τις δεξαμενές καυσίμων που υπάρχουν στη Μαΐστρο. Να ξεκινάει. Να ξεκινάει. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ενδιάμεσα από τις δεξαμενές. Και ακολουθεί την ίδια διαδρομή δηλαδή. Ναι, είναι λογικό, δεν υπάρχει άλλος ο δρόμος. Εκεί εξυπηρετούνται. Αντιγράφω δηλαδή την πορεία του πετρελαιαγωγού, γιατί ο πετρελαιαγωγός είχε κάνει έρευνες και έδειξε ότι μόνο έτσι είναι συμβατό γεωλογικά. Λογικά, ναι. Μορφολογικά το έδαφος επιτρέπει εκεί να βγαίνει ο όγκος. Ναι. Άρα αντιγράφουν. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέτε ακυρώνει και τον πετρελαιαγωγό αυτή η επένδυση. Ακυρώνει, τέρμα σας λέω. Η οδηγία σε Βέζο, η οποία έχει νομοθετηθεί το 2007, δεν επιτρέπει αυτές τις δύο δραστηριότητες μαζί. Είναι άκρως επικίνδυνες να είναι μαζί. Γιατί έχουμε το φαινόμενο του ντόμινο. Δηλαδή, αν γίνει μια έκρηξη στο ένα, το άλλο θα γίνει ο χαμός. Καταλαβαίνετε. Εδώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει κάθε τι να λέμε ένα ναι ή ένα όχι αβασάνιστα. Λένε αμέσως όχι για τα χρυσορυχεία. Ή ναι, άκουσα τον Δήμαρχο προηγουμένως που είπε είναι επένδυση που είναι συμβατή με το περιβάλλον, γιατί ακούμε φυσικό αέριο. Ναι, το φυσικό αέριο, συγγνώμη, είναι φιλικό με το περιβάλλον στη χρήση του, στη μεταφορά του. Ξέρετε τι διαδικασία και τι επικινδυνότητα έχει. Ή στην επεξεργασία του. Και στην επεξεργασία του. Πάει 600 προς ένα, ξέρετε. Δηλαδή το ένα μέρος του υγρού που θα έρχεται θα γίνεται 600 μέρη αέριο μετά. Ξέρετε τι διαδικασία έχει για να γίνει αυτό το πράγμα. Και διευκολύνει να το μεταφέρουν με τα πλοία, με αυτά τα LNG τα πλοία, γιατί έχει λίγο χώρο. Σας λέω, είναι 1 προς 600. Και αυτά τα πλοία χώρο ότι έχουν το τρομερό. Συνέχεια τώρα, επειδή υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως για το φυσικό αέριο, να σας πω ότι από το 1970 μέχρι το 2000 είχαμε 100 τέτοια πλοία σε όλο τον κόσμο. Το 2005 είχαν γίνει 200 και αυτή τη στιγμή είναι 400 παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε τι άξιο έχει. Και οι προβλέψεις για το φυσικό αέριο, που το πιο πολύ, για να το πούμε, το έχει το Κατάρ, η Ρωσία και η Αλγερία, μιλάνε ότι έχουμε αποθέματα για πάνω από 100 χρόνια. Συνεπώς είναι η εναλλακτική λύση από το πετρέλαιο και από το κάρβουνο το φυσικό αέριο. Ωραία. Κύριε Παπανικολόπουλε, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε έτσι προς το κλείσιμο και το δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας της Ελεύθερης Θράκης. Ποιο εννοείται, γιατί είχε και για τα αγωγό και για τα χρυσορυχεία. Για τα χρυσορυχεία, κύριε Παπανικολόπουλο. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να ενημερώνεται και για αυτή την επένδυση, και νομίζω ότι είναι πιο θετικός. Αλλά λέμε για όλα αυτά, δεν θα πούμε αμέσως το ναι ή το όχι, να το συζητήσουμε. Είναι λάθος αυτή η τακτική των τοπικών μας αρχόντων, να τους πω έτσι, οι οποίοι αμέσως είναι εύκολοι στο να πούνε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας είπα, εχθρός που αναμένεται είναι κατά το ίμιση εξωτερωμένος. Περιμένουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον. Εμείς πρέπει να απαιτήσουμε με ορισμένα μέσα, με αυτά που προβλέπει η ευρωπαϊκή και η κοινοτική νομοθεσία, να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι είμαστε αδρανείς. Και για τα χρυσορυχεία και για τον πετρελαγωγό. Έφυγε ο πετρελαγωγός. Το ίδιο πράγμα είναι. Σας είπα, η μόνη διαφορά είναι ότι δεν θα μας προβληματίσει το έρμα εδώ. Όλα τα άλλα, τα προβλήματα με τη διακίνηση των δεξαμενοπλοίων στο Αιγαίο και στην περιοχή μας, είτε για θέματα αλληλείας, είτε για θέματα επικινδυνότητος, είτε για θαλάσσια κίνηση που χρειαζόμαστε το VTS, το Vessel Traffic System, το λέμε τόσα χρόνια, να ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία στο Αιγαίο και στην περιοχή μας. Τόση κίνηση που θα έχουμε. Όλα αυτά ασχολήθηκε κανένας να τα ζητήσει και να πει κόκκινη γραμμή, κύριοι. Κάντε τα αυτά και μετά ελάτε να συζητήσουμε. Είτε για τον πετρελαγωγό τότε, είτε τώρα που προέκυψε το θέμα του πλουτού σταθμού για το φυσικό αέριο. Χρυσορυχεία, φωνάξτε 5 επιστήμονες, κύριοι, και πέστε τι θα μας διασφαλίσει κατά το μεγαλύτερο δυνατόν. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα μας εξασφαλίσετε. Προχωρήστε, διαφορετικά όχι. Μοστένε. Όχι, νομίζω ότι η σύνδεση με όλες τις επενδύσεις, οι οποίες είναι
αναπτυξιακές μέρες αλλά δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον, πρέπει να, είναι μια, να έχουν μια συστημική αντίληψη όσοι τοποθετούνται, που δεν την έχουν. Έχουν αποσπασματική. Εγώ εκτιμώ εκείνους που λένε, εκτιμώ με την έννοια της σταθερότητας, ότι σε όλα όχι, τουλάχιστον είναι συνεπείς. Δεν εκτιμώ αυτούς οι οποίοι λένε, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, εδώ ναι, εκεί όχι, που τεμαχίζουν δηλαδή τα πράγματα, κατά το πώς τους βολεύει. Αυτοί λίγο ύποπτοι. Ναι, ακούμε, ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Παπανικολόπουλε, ακούμε και λέμε, η τάδε επένδυση ενδιαφέρεται να έρθει στην Αλεξανδρούπολη και πολύ εύκολα, πολλοί λένε, όχι. Χωρίς να έχουμε ενημέρωση. Χωρίς να ξέρουμε. Χωρίς να έχουμε διαβάσει. Ακούστε. Και λέμε. Όχι, ωραία. Δεν γίνεται. Το όχι τους δεν συνοδεύεται με το εξής. Η επίσημη στατιστική υπηρεσία λέει 20,9% οι ανέργειες στην περιοχή. Η κρυφή 30%. Κάθε όχι, αν το συνδυάζουν με την εξέλιξη ανεργίας του τελευταίου εξαμήνου, θα καταλάβουν πόσο στήρο και ανόητο είναι αυτό το όχι και πόσο επικίνδυνο είναι για τους ανέργους, οι οποίοι αυξάνονται. Δεύτερον, κάθε όχι. Βάλε μία άνω τελείωση, παρακαλώ. Κάθε όχι δημιουργεί ένα αντιαναπτυξιακό κλίμα και να δω ποιος επενδυτής θα έρθει όταν ακούει όχι, όχι, όχι. Στάσω ο λόγος ως ένα. Τώρα έχουμε τον κύριο Δερμεντζόπουλο τηλεφωνικά. Θα τον καλησπερίσουμε για να ακούσουμε και την δική του άποψη γύρω από αυτό το θέμα του τέρμινελ και του φυσικού αερίου και την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Δερμεντζόπουλο, καλησπέρα. Με κύριε Παλαισίδη. Σταθμός φυσικού αερίου, εγκρίθηκε αυτή η επένδυση, τέρμιναλ φυσικού αερίου, μεταφορά συγκροποιημένου αερίου στην Αμφιτρίτη, κύριε Δερμαντζόπουλε. Έχετε ενημέρωση για αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ό,τι ενημέρωση έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτή που έχετε και εσείς, υποθέτω, ότι έχουμε μία έγκριση αυτής της επένδυσης. Από εκεί και πέρα βέβαια τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο όλο αυτό έχει γίνει ερήμην της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται από τα περιφερειακά ή δημοτικά συμβούλια. Οπότε δεν μπορεί να εκφράσει κανείς άποψη για το αν θα είναι καλή ή κακή, όσο δεν έχουμε βέβαια την απαραίτητη προϋπόθεση που είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεύτερον μια μελέτη η οποία θα πρέπει να γίνει από την τοπική κοινωνία, να το μελετήσει και να προχωρήσει στην θετική ή όχι έκβαση της επένδυσης. Θα ήθελα να πω όμως ότι θεωρείται εκ προημίου καλό κάθε επένδυση η οποία έρχεται στο νομό, αυτή βέβαια να πληρούνται, όπως σας είπα και πριν, οι περιβαλλοντικοί όροι. Αυτό μένει να εξεταστεί. Κύριε Δερμαντζόπουλε, πώς να γνωρίζει όμως η τοπική κοινωνία για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει όταν δεν υπάρχει καμία μελέτη, δεν έχει κατατεθεί καμία επίσημη μελέτη? Άλλη περίπτωση εκείνη. Εκείνο είναι που μυρίζει κιόλας. Ενώ αυτό το φυσικό αέριο δεν μυρίζει, αλλά μεταφέρεται με ειδικά πλοία που κοστίζουν, έχουν τετραπλάσιο κόστος αυτά τα δεξαμενόπλια, τα LNG, από ότι έχουν τα άλλα τα. Άρα, κύριε Παπανικολόπουλε, θα υπάρχει στόλος αυτών των πλοίων τα οποία θα μεταφέρουν φυσικό αέριο, όταν θα δημιουργηθεί και αυτή η μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής, ηλεκτρικού ρεύματος δηλαδή, στην βιομηχανική περιοχή, στην Αμφιτρίτη, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Αμφιτρίτη. Άρα. Όταν θα μπει αυτό το εργοστάσιο σε λειτουργία, δεν θα μπορεί να μείνει χωρίς φυσικό αέριο. Να σας πω και άρα θα είναι πολλά τα πλοία. Ωραία, τώρα, γιατί φοβάμαι ότι αρχίσουμε να κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε. Να σας πω τι λέω, φοβάμαι. Ένα λεπτό. Καταγράψαμε και φωτογραφίσαμε τις πιθανές εξελίξεις από ένα αρνητικό δεδομένο, ένα αρνητικό σύστημα μη λειτουργικό. Ότι θα γίνει ένα ατύχημα ή ανθρώπινο λάθος, οτιδήποτε. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι πρέπει να ακυρώσουμε πλέον? Όχι. Όχι. Το ερώτημα μου να σας πω. Μισό λεπτό. Ναι. Και θα το συνδέσω με άλλα πράγματα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, θέλουμε να περνάμε καλά στα σπίτια μας, να ζεσθενόμαστε, να μετακινούμαστε, να καταναλώνουμε ενέργεια, σε όλα τα επίπεδα ενέργεια, έτσι. Είτε είναι εργοστάσια, είναι κινητά, είτε αυτοκίνητα. Αλλά δεν θέλουμε επενδύσεις που είναι πιθανώς να δημιουργήσουν προβλήματα. Πώς μπορεί να γίνει συμβατό αυτό? Εγώ βλέπω μια αντίφαση. Ας πούμε, εντάξει, ξεπερνώ το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές και οργανισμοί δεν ήξεραν τίποτα για την επένδυση. Το ξεπερνώ με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι ένα εγρηγόρση, θα έπρεπε να γνωρίζουν την επένδυση και να ενδιαφερθούν και να μην έχουν μια μονοδιάστατη άποψη και προσανατολισμό με εκεί που δεν συμφωνούν. Εδώ βλέπουμε δηλαδή μια μονοκεντρική αντίληψη, ότι δεν γουστάρουμε αυτό, ενάντια. Στα άλλα το ξεχνάμε. Αυτό άστο θα το εξετάσουμε να δούμε τις ευθύνες τους. Αλλά
Πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία, όχι στον πετρελαιό, όχι στο φυσικό αέριο, ωραία. Να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητα. Πες μου τι μπορεί να την άποψη. Σωστά το λέτε και η άποψη δική μου είναι η εξής. Να την πω και λίγο χαριτολογώντας. Στο στρατό λέμε, εχθρός που αναμένεται είναι κατά το ίμιση εξουδετερωμένος. Λοιπόν, και εδώ σε κάθε επένδυση έχει το ρίσκο της. Το θέμα είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Λοιπόν. Αυτό είναι. Και όχι να δίνουμε λευκή επιταγή, γιατί έτσι όπως το άκουσα, ο Δήμαρχος κατά κάποιο τρόπο έδωσε λευκή επιταγή ακούγοντας φυσικό αέριο. Μα δεν είναι. Σας λέω, η μόνη διαφορά από τον πετρελαγωγό είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα με το έρμα. Όλα τα άλλα προβλήματα. Ότι πλοία θα έρχονται. Τα πλοία χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης των πλοίων. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Όσα αρνητικά λέγαν όλοι αυτοί που ήταν ενάντια στο μετραγωγό, τα ίδια όλοι, μόνο το έρμα αυτοί σήμερα σιωπούν περίεργα, είναι τα ίδια εν δυνάμει αρνητικά φαινόμενα. Θα έχουμε επιπτώσεις στην αλία, στους ψαράδες, εννοείται. Το οπτικό υποτάσσεως. Την οπτική αισθητική, θυμάστε κάποιοι βάζανε και τέτοιο ότι ξέρουν ότι αυτά τα πλοία ανατρέπουν την οπτική αισθητική του τοπίου. Όλα αυτά θα ισχύσουν. Και ξέρετε, υπάρχει μια ραγδαία. Αλλά τι να κάνουμε, μπορεί να γίνει κατά λιώδη. Όχι, εγώ με τις γνώμες να καθίσουμε. Όπως κάθε άλλο, λέγαμε προχτές για τα χρυσορυχεία. Το να λες το όχι και να λες το ναι, εδώ θα το συζητήσουμε, να δούμε τι μέτρα θα λάβουμε για το κάθε τι. Δεν μπορούμε να λέμε ένα ναι ή ένα όχι. Και πώς, λοιπόν, κύριε Παπανικολόπουλε, με συγχωρείτε, ποιος να καθίσει κάτω να συζητήσει και να πει τι, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν μελέτες, έχει ζητήσει κάποιος κάτι? Όχι. Κύριε Παλαιστίνη, σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ δεν το γνωρίζω. Όταν είχαμε τη συζήτηση για τον αγωγό και το είχα πει και το είχα γράψει, ότι ανεξάρτητα από τον αγωγό, το λιμάνι μας για οποιαδήποτε ναυτιλιακή δραστηριότητα χρειάζεται υποδομές. Αυτές οι υποδομές δεν τις έχουμε ακόμα. Χρειάζεται περιφερειακός σταθμός καταπολέμησης ρήπανσης. Τον έχουμε στα χαρτιά από το 97. Δεν έχουμε. Θέλουμε φορές. Αύριο στο δελτίο θα δείτε ότι ο Τάσος ετοιμάζει μια έρευνα για το πού θα πάει το λιμάνι μας. Αρνητική εξέλιξη. Αύριο θα δείτε τη συνέχεια αυτό που λέτε. Ότι όχι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, αλλά και τα έργα που γίνονται αναστέλλονται μάλλον με αρνητικές προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης του λιμανιού. Αύριο ο Τάσος ετοιμάζει κάτι ενδιαφέρον και θα τα δούμε αύριο. Το διατάφτα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μελετούμε, να ζητάμε η τοπική κοινωνία να διασφαλίζει θέματα τα οποία θα της εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν την προστασία του περιβάλλοντος. Πού είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος όταν σας λέω από το 97 δεν υπάρχει ο περιφερειακός σταθμός. Και έρχεται να έρχονται τώρα τα LNG τα πλοία. Τα οποία πάντα όταν έρχονται δεξαμενόπλια εδώ, πάντα ο κίνδυνος θα υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Πού είναι οι ναυτιλιακές υποδομές που τις ζητάμε από το 1994 που ακούστηκε το θέμα του αγωγού? Πουθενά δεν υπάρχουν αυτές οι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε τώρα να βάλουμε εμείς στην κουβέντα μας και τον βουλευτή. Σε λίγο. Δεν έχουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομοεύρου, τον κύριο Δερμεντζόπουλο, για το θέμα του πλωτού σταθμού και του φυσικού αερίου, για να δούμε τι πληροφόρηση έχουν οι βουλευτές του νομού και τι ενημέρωση έχει ο κύριος Δερμεντζόπουλος για αυτό το θέμα, για αυτή την επένδυση, κύριε Παπανικολόπουλε. Καθώς και ξέρετε ότι όλοι είναι υπέρ των επενδύσεων, αλλά εδώ υπάρχει μια αρχή, μια ρυθμιστική αρχή, η οποία έκανε αυτό που έκανε. Εμείς. Θεωρώ ως τοπικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς θα έπρεπε να δουν και να αναζητήσουν, ότι, να γνωρίζουν μάλλον ότι υπάρχει αυτή η επένδυση, είναι σε εξέλιξη, έχει εγκριθεί και ότι αύριο θα ξεκινήσει. Ναι, εάν έρθει αύριο ο Όμιλος Κοπελούς, έχει ήδη μία άδεια για εργοστάσιο ηλεκτρικής παραγωγής, αναζητά αγωνιολώς τη δεύτερη άδεια και μας πει ότι εγώ τον Οκτώβριο ξεκινάω τις δύο μονάδες. Τότε θα πούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε και να δούμε μελέτες, να δούμε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να δούμε ενδεχόμενα 1.000 προβλήματα. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για το φυσικό αέριο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα τέτοιο σταθμό, τερματικό σταθμό, στην Ευηθούσα, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 2009. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάποιες εμπειρίες, τι έγινε εκεί? Λειτουργεί κανονικά από τότε. Κάποιες καταγεγραμμένες εμπειρίες λειτουργικές, θετικές, αρνητικές. Τι έγινε στη Ρεβιθούσα? Δεν έχει ακουστεί κάποιο πρόβλημα. Και όμως έχουμε και μια άλλη ιδιομορφία. Είναι ακριβώς στο λιμάνι. Δεν είναι υποθαλάσσιο. Δεν θα έχει υποθαλάσσιο αγωγό. Εκεί έχει τέρμιναλ δίπλα από το νησάκι αυτό, τη Ρεβιθούσα. Εδώ είναι η περίπτωση που θα το έχουμε γύρω στα 6 ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή. Όπως ακριβώς ήταν. 6, νομίζω 22. 22 λέει είναι χιλιόμετρα αγιοδυτικά. Δηλαδή θα έχει από το λιμάνι μας, από το Μαΐστρο, θα πηγαίνει Λοξά και θα βγαίνει κάπου μπροστά. Μπορεί να μας πείτε και
Στο χάρτη, από τη Μαΐστρο θα βγαίνει. Λοξά. Όπως ήταν να ακολουθηθεί η τελευταία, που λέγαμε, η τελευταία πορεία του πετρελαγωγού, που λέγανε θα καταλήγει στο Μαΐστρο και Λοξά θα πηγαίνει νότιο-δυτικά και θα είναι κάπου μπροστά στα Πετρωτά, στα 6 ναυτικά μίλια. Το ίδιο, από ό,τι διάβασα, το στα ίδιο Πετρωτά. Ο ίδιος σχεδιασμός. Δίκελα κάπου εκεί. Δίκελα, εκεί Πετρωτά, θα είναι δηλαδή ο σταθμός εγκαταστημένος. Εκεί θα είναι, εκεί θα είναι, μπροστά. Εκεί μα θα έχονται δεξαμενόπλια μεγάλα. Εκεί είναι το βάθος της θάλασσας, λέει, κύριε Παπανικολόπουλε, που επιτρέπει. Τους διευκολύνει και το βάθος της θάλασσας. Ναι. Και από εκεί λοιπόν, από την πλατφόρμα, ξεκινάει μετά η διαδικασία του αγωγού. Ο αγωγός που θα πηγαίνει στην Αμφιτρίτη. Που θα βγαίνει από το λιμανάκι κάπου της. Αν δεν κάνω λάθος, το τελικό σχέδιο που είχε προταθεί για τον πετρελαιαγωγό, κύριε Παπανικολόπουλο, ήταν ενδιάμεσα από τις δεξαμενές καυσίμων που υπάρχουν στη Μαΐστρο. Να ξεκινάει. Να κάνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας και εγκρίνει τη συγκεκριμένη επένδυση. Αφού την έχει εγκρίνει, μετά λέτε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε να δούμε ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά εκτιμώ ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει δώσει μια καταρχήν έγκριση, μια προέγκριση. Υποθέτω ότι είναι έτσι. Και μετά από αυτήν θα πρέπει η εταιρεία, η ενδιαφερόμενη, να καταθέσει τις μελέτες, να καταθέσει τις προτάσεις της και από εκεί πέρα να ακολουθεί μια διαδικασία όπως πορεύει ο νόμος. Βέβαια, εδώ κινδυνεύουμε, κύριε Παλαιστήρη, να πέσουμε πάλι σε ένα γραφειοκρατικό λούκι. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό με την πρόθεση για ταχύες επενδύσεις στο λεπτερίχνο fast track, έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα. Αλλά σας είπα και πριν, στο όνομα κανένας επένδυσης δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα μελλοντικό. Εκτιμώ λοιπόν ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είδε θετικά το θέμα, από εκεί και μετά μένει για να προχωρήσει έστω με ταχύς δράσης αυτή η ιστορία των μελετών, οι οποίες θα πρέπει σαφώς και να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι δυνατόν στο όνομα μιας ανάγκης αναπτυξιακής να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον αυτής της περιοχής και των κατοίκων της. Εκτιμώ λοιπόν. Ποιο μέλλον, κύριε Ρεμπετζόπουλο, σας ακούω προσοχή, λίγο την Κωνσταντίνα στον Δούκα. Ποιο μέλλον έχει μέλλον αυτή η περιοχή όταν διώνει τις επενδύσεις? Γιατί και εύκολα που καταναλώνεται η πολιτική τη λέξη το μέλλον της περιοχής, όταν το μέλλον, έτσι όπως το στήσατε, η πολιτική είναι άνυδρο και σκοτεινό. Ακούστε. Δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι το ελληνικό κράτος, έτσι όπως το κατατίθεται η πολιτική, δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο για να επιβάλλει ποινές που παραβιάζουν αυτούς την νομοθεσία, ποινές αυτούς που καταστρέφουν το περιβάλλον. Αυτή η ομολογία ότι είμαστε ανίκανοι Έλληνες και το ελληνικό κράτος, εμένα με προσβάλλει, ειλικρινά. Όταν η ρυθμιστική αρθμή ενέργεια, να τελειώσω σας παρακαλώ, δίνει άδεια, σημαίνει ότι είμαστε σοβαροί και θα ελέγχουμε την επένδυση και θα επιβληθούν ποινές όταν παραβιάζει την νομοθεσία. Όλα τα άλλα είναι κατανάλωση βερμπαλισμού. Δύο ενστάσεις από αυτό. Πέστε τρεις για τις δικές μου τις ενστάσεις μετά. Δύο ενστάσεις από αυτό. Παρακαλώ. Πρώτον, μάλλον δεν καταλάβατε. Εγώ πολύ καλά κατάλαβα. Λάθος κάνετε. Κρατάτε πισινές. Ακούστε. Όπως κρατάτε πισινές στην πολιτική. Κρατάτε πισινές. Ακούστε με λίγο. Θέλετε να παίζετε και με τον χωροφύλακα και με τον αγροφύλακα. Σας άκουσα, κύριε Δούκα, θα με ακούσετε και εσείς τώρα. Ευχαρίστω. Ακούστε με λοιπόν. Πρώτον, δεν δέχομαι να παρεμηνεύονται αυτά που λέω. Καθόλου δεν παρεμηνεύονται. Το δεύτερο, όπως το καταντήσατε εσείς στην πολιτική, δεν μπορεί να ρίχνετε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Και ποιο λαϊκισμού? Η Ελλάδα είναι σε κατάρρευση επειδή διαχειριστήκατε την εξουσία εσείς. Το κόμμα σας και εσείς και το Πασόκ. Είμαστε σε κατάρρευση και έχετε απόλυτη την ευθύνη. Δεν την έχω εγώ. Την έχετε εσείς. Τέρμα. Σεβαστείτε στο φιλοξενούμενό σας. Πάρα πολλά. Ναι, και εγώ σας λέω. Έχετε την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση. Να απαντήσει, κύριε Ζερμαντζόπουλο. Αυτό το απαιτώ, κύριε Δούκα. Να σέβεστε το φιλοξενούμενό σας. Σαφές θα το σέβομαι και θα ακούσετε και εσείς την άποψή μου. Ναι, αλλά αφήστε να ακούσετε. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Ζερμαντζόπουλο. Λοιπόν, κύριε Δούκα. Πρώτον, παρεμηνεύσατε αυτά που είπα. Εγώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι υπέρ της κάθε επένδυσης που γίνεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο νομός θα ξεβρακωθεί για να γίνει στο όνομα μιας ανάπτυξης κακής, γιατί και σε μιας κρίσης να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε. Αυτό το ξέρετε. Η μόνη φράση ξεβρακωθεί δείχνει τις δεύτερες σκέψεις σας. Δεύτερο. Επί της επένδυσης, σας είπα και πριν, η πρώτη κουβέντα, απάντησε στον κύριο Παλαιστήρη, ότι δεν έχω άποψη, τη βλέπω θετικά. Αλλά από εκεί και μετά δεν λέω ότι αν δεν δούμε και τα στοιχεία της θα πρέπει να φαντήσουμε κατευθείαν. Αυτό είναι ξεβράκωμα, κύριε Δούκα.
Καλά. Αυτό είναι. Το να ξεκινάμε χωρίς να δούμε τίποτα, να λέμε ότι τα δίνουμε όλα. Ποια δίνουμε όλα, κύριε Γερμανίδη. Μια άδεια ρυθμιστική αρχή έδωσε. Ποια δίνουμε όλα. Ποια όλα. Το πλούτο μας και τις ψυχές μας δίνουμε σε μια επένδυση. Ποια όλα. Τι θα πει όλα. Τι λαϊκισμός είναι αυτός από τη δικιά. Όλα. Δημοσθένη. Την ψυχή μας, το πνεύμα μας. Κύριε Παλαιστίνη. Δημοσθένη, να ακούσουμε. Να ακούσουμε σε παρακαλώ. Όχι, δεν σχολιάζω αυτά που λέει ο καθένας. Τι λέτε. Αφού ολοκληρώνει. Θα τα σχολιάσετε όμως αφού. Παρακαλώ. Δεν μπορείτε να κινείτε να μιλήσω, προσπαθείτε να επιβάλλετε μια άποψη, την άποψη την οποία σχολιάζω, κριτικά αυτά που λέτε, όλα τα δίνουμε. Την οποία δεν την καταλαβαίνω την άποψή σας, αλλά προσπαθώ να την καταλάβω. Καλά, αυτό είναι σίγουρο ότι καταλαβαίνετε. Την άποψη του πολίτη δεν καταλαβαίνετε. Αυτό κύριε Δερματζόπουλε. Κύριε Δερματζόπουλε, αυτό που είπατε. Δημοσθένη. Κύριε Παλαιστίνη, μισό λεπτό λίγο να ρωτήσω αυτό που έλεγε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι είναι θετικό το να έχονται επενδύσεις. Είναι θετικό και είναι αυτό που το ζητούμε όλοι μας. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει σαφώς και να ελέγχονται έτσι ώστε αυτές οι επενδύσεις που έχονται να λειτουργούν τελικά για το καλό του τόπου και για τον σκοπό για τον οποίο γίνονται. Έτσι λοιπόν, αυτό που περιμένω σήμερα είναι μετά την αρχική έγκριση της ρυθμιστικής αρχής να προχωρήσει η εταιρεία, η όποια εταιρεία, στην κατάθεση των στοιχείων της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την προχωρήσουμε. Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Μάλιστα. Σας άκουσα να λέτε ότι όλοι θέλουμε την ανάπτυξη για τις επενδύσεις. Τις θέλουμε. Ναι. Αλλά ξέρετε. Όλοι. Μα όλοι. Δεν ξέρουμε, ούτε και εγώ ξέρετε από αυτή τη διαδικασία. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δερματζόπουλε. Ότι φτάσαμε εν έτη 2011 να ξεκινάμε μια επένδυση και αυτή η επένδυση πριν ακόμα ξεκινήσει να σταματάει στη μέση ή πριν ξεκινήσει να φεύγει, να παγώνει. Ναι, αυτό το έτσι, έχουμε ζήσει. Αυτό σας είπα και πριν. Έχουμε το έχουμε ζήσει, αλλά δεν κάνετε κάτι και το εννοώ ότι δεν κάνετε κάτι ως πολιτικό σύστημα, αν θέλετε. Να αλλάξετε. Δηλαδή αυτά τα οποία γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινάει κάτι, δεν έχουμε χρηματοδότηση, σταματάει, τελείωσε το έργο, δεν τελείωσε, δεν μας ενδιαφέρει. Θα σας απαντήσω, και πώς να έχουμε την ανάπτυξη λοιπόν. Θα σας απαντήσω για το τι δεν κάνετε τίποτα. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, την επένδυση του ζεολίθου. Την εξαγωγή του ορυκτού ζεολίθου από πάνω από τα Πετρωτά. Μετά από κόπους και βάσανα, τελικά υπογράφτηκε μια σύμβαση. Το ίδιο το γραφειοκρατικό κράτος, δεν ξέρω με τι συμφέροντα, τη σταμάτησε, την πάγωσε, την έκοψε. Από εκεί και μετά το δεν κάνουμε τίποτα. Θα πω εκ μέρους και όλων των συναδέλφων βουλευτών και του άλλου κόμματος, ήδη έχουμε κάνει κινήσεις, έχουμε κάνει επικοινωνίες. Ζητήσαμε να δούμε τους υπουργούς, στείλαμε επιστολή στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο καθένας μόνος του, στον ίδιο τον Παπανδρέου. Στείλαμε επιστολή και του λέμε ότι πρέπει να προχωρήσει επένδυση. Από εκεί και μετά θα συμφωνήσω με τον κύριο Δούκα σε ένα σημείο, ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το πολιτικό σύστημα πολλές φορές λειτουργεί τελείως μα τελείως βραχυδικοτικά για αυτού του είδους τις ιστορίες. Ακριβώς αυτό είπα. Το κράτος είναι εχθρός της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Είναι εχθρός. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Το κράτος. Πρέπει να συρριζωθεί από την αρχή. Όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Το κράτος αυτό είναι διεφθαρμένο, διεστραμμένο, γραφειοκρατικό. Είναι εχθρός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εχθρός της ανάπτυξης, εχθρός της κοινωνίας. Τέρμα. Το κράτος διαστόματος των υπουργών του έχω ακούσει για επενδύσεις fast track. Δεν έχω δει, κύριε Δερματζόπουλε, ούτε μία επένδυση fast track. Ούτε μία. Και ούτε πρόκειται με το μυαλό, ξέρετε, κάποιον να έχουμε επενδύσεις. Και όπου κινήθηκε ως fast track, αν θεωρηθεί fast, δηλαδή ταχύ, μετά από 8 χρόνια να εγκριθεί μια επένδυση όπως ο Ζεόλυφος, το ίδιο το κράτος την μπλόκαρε. Δεν υπάρχει δηλαδή η λέξη, η φράση fast track τελικά μου φαίνεται είναι μια λέξη σαν είναι σαν και αυτές που κατασκευάζει ο υπεραψυχολογία. Πάντως για το θέμα του Ζεόλυφου. Ο υπουργός αρέσκεται να κατασκευάζει λέξεις για να που είναι, φαίνονται έτσι ωραίες, αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα. Open government, το open government έκανε κάτι open government και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ένα κομματικό κράτος έστησε. Λοιπόν, μάλλον ζημιά έγινε. Πάντως για να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Παλαιστίνη, θα μου επιτρέψετε να ανακεφαλαιώνοντας να πω ότι βλέπω θετικά την κάθε είδους επένδυση, αλλά και βέβαια να υπάρχουν και κάποια και όλα τα στοιχεία τα οποία θα την καταστήσουν αυτήν μη βλαβερή και τον τόπο. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε αυτό το θέμα, κύριε Δερματζόπουλε. Και αύριο, κύριε Δερματζόπουλε, σας στέλνουμε την άποψή σας για ένα έργο που σταματάει στο λιμάνι, για να δούμε ότι όλα πάνε πίσω τελικά. Αντί να δεν πάνε είναι πίσω. Μόνο το λιμάνι, κύριε Δούκα. Είναι... Όχι, αύριο, επειδή το αναδείξουμε, σας παρακαλώ από τώρα, σας προειδεάζω ότι να συζητήσουμε για το λιμάνι. Το οποίο και αυτό θα πάει κατά. Έχουμε και άλλα εκτός του λιμάνι. Κύριε Δούκα, δεν είναι μόνο το λιμάνι. Έχουμε και άλλα, κύριε Δερματζόπουλε.
Ναι, είναι και άλλα που κόβονται. Θα μιλήσουμε όμως αύριο. Να επικεντρωθούμε σήμερα σε αυτό το θέμα που πραγματικά αξίζει τον κόπο να μελετηθεί σωστά και γρήγορα για να μπορέσει να γίνει κάτι επιτέλους. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ, κύριε Δερματζόπουλε, και αύριο θα συζητήσουμε το θέμα και βεβαίως θα το παρακολουθούμε. Κύριε Παπανικολόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Δημοσθένη, ευχαριστώ και εσένα. Αύριο συνέχεια. Και κύριε, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στηρίζουμε εκείνους που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Τράπεζα Κύπρου. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα σε ό,τι τους παθιάζει. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που κάνουν λάθος και το αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Οι άνθρωποι που τα παρατάνε μόνο όταν πάνε για ύπνο. Οι άνθρωποι που σκύβουν το κεφάλι όταν σκέφτονται την επόμενη κίνηση. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Αυτούς στηρίζουμε στην Τράπεζα Κύπρου. Έπιπλο και διακόσμηση εσωτερικών χώρων Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Έπιπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Ξέρετε ότι τα ποσοστά ηλιοφάνειας αρκούν για να μας αλλάξουν τη ζωή. Τώρα η AP Energy πρωτοπορεί στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εφαρμόζει μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008, πιστοποιημένο από την DIF, Austria Ελλάς. Τα εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουν κάθε έργο διασυνδεδεμένων ή αυτόνομων φωτοβολταϊκών για στέγες ή φωτοβολταϊκά πάρκα σε κάθε σημείο της Θράκης. AP Energy. Μπες στο κλίμα σήμερα. Αυτό το καλοκαίρι δαμάστε τον ήλιο με αντιλιακά Shiseido και γνωρίστε την αντιλιακή πούδρα, το απόλυτο προϊόν ομορφιάς του καλοκαιριού από τη Shiseido. Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Άρδας 2011. Και φέτος το απόλυτο φεστιβάλ νεολαίας στις Καστανιές του Εύρου. Και 26 με 31 Ιουλίου, 6 μέρες δίπλα και μέσα στο ποταμό Άρδα, με μουσική, χορό, αθλητισμό και πολιτισμό. Διονύσης Σαββόπουλος, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Ταρόβας, Γιάννης Ουγανέλης, Έλλη Πασπαλά, Φίβος Τελιβοριάς, Υπόγεια Ρεύματα, Γιάννης Γιοκαρίνης, Κόκκινα Χαλιά, Χρήστος Δάντης, Ραλία Χριστίδου, Νατάσα Μποφίλου, Κώστας Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης και δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες για ένα εξαήμερο μουσικής πανδεσίας. 26 με 31 Ιουλίου, ραντεβού στον Άρδα. Είναι υγιεινά, θρεπτικά και ολόφρεσκα, γιατί γεννιούνται και μεγαλώνουν στο τόπο μας. Κοτόπουλα Μαϊστρού και κοτόπουλα Γενάδιος. Τα εμπιστευόμαστε, τα επιλέγουμε και τα απολαμβάνουμε με κλειστά μάτια, γιατί είναι τα δικά μας κοτόπουλα. Κοτόπουλα Γενάδιος και κοτόπουλα Μαϊστρού, με την εγγύηση ποιότητας της Ζούρας Φάρμ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Τα τελευταία χρόνια ο ιαματικός τουρισμός αποτελεί για χιλιάδες ανθρώπους τη λύση στο ερώτημα των διακοπών. Οι ιαματικές πηγές του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελούν έναν από τους προορισμούς αυτών των τουριστών που αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση, ακόμα και ίαση σε χρόνιες παθήσεις. Στις ιαματικές πηγές στα Λουτρά παρέχονται στους επισκέπτες δύο ειδών θεραπείες, οι οποίες και έχουν κάνει γνωστή τη συγκεκριμένη περιοχή. Από πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας είναι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τα ιαματικά λουτρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι επισκέπτες κάνουν τα απαραίτητα για αυτούς λουτρά, αντιμετωπίζοντας τις παθήσεις που τους ταλαιπωρούν.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Νότας Τερζής, τα Ιαματικά Λούτρα της Αλεξανδρούπολης έχουν την καλύτερη ποιότητα νερού και αυτό το γνωρίζουν οι επισκέπτες και έτσι επιλέγουν κάθε χρόνο να κάνουν τις λουτροθεραπείες στην περιοχή. Επισκέπτονται σε αιματικές πηγές αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν έρθει και γνωρίζουν τις θεραπευτικές ιδιότητες που παρέχει η συγκεκριμένη αιματική πηγή, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν γιατριά, βρήκαν όφελος και έρχονται συνέχεια και κάνουν 10 και 15 μέρες το χρόνο τα μπάνια τους και ανακουφίζονται και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε άλλη ιατρική βοήθεια. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε και θα ήθελα να τονίσω ότι τώρα που ήμασταν ο Δήμαρχο στο Σνόβι Μπον και κάναμε την αδειοποίηση με το συγκεκριμένο Δήμο, όλες οι εταιρείες μεγάλες που είναι στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί είναι μια βιομηχανική πόλη καινούρια, το συνδέφερε πάρα πολύ, τα ιαματικά, τα δικά μας που είναι εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριο Τερζή, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την Δημοτική Αρχή για την καλύτερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, καθώς στόχος είναι το επόμενο χρονικό διάστημα.